Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας, εδώ, στην όμορφη ζωή. Και σήμερα έχουμε την χαρά να είναι και πάλι κοντά μας η κυρία Πέπη Κολαρά, λογοθεραπεύτρια και ειδική παιδαγωγός. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Σήμερα θα συζητήσουμε για τη μετάβαση από τον νηπιαγωγείο στο δημοτικό και από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Ένα έτσι θέμα το οποίο δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ, είτε οι γονείς είτε οι εκπαιδευτικοί, πώς πρέπει να διαχειριστούμε αυτή τη μετάβαση. Πείτε μας, η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο και τι πρέπει να προσέξουμε? Ναι, και από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό είναι ένα σημαντικό στάδιο, αλλά και από το δημοτικό στο γυμνάσιο, γιατί συμπίπτει και με την εφηβική ηλικία. Να τα πιάσουμε από την αρχή, από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Σωστά. Και να τα πιάσουμε μάλλον και λίγο πιο πριν, να μιλήσουμε γενικότερα, θα έλεγα, για τις μεταβάσεις, γιατί κάθε μετάβαση είναι λογικό να φέρνει μεικτά συναισθήματα. Ίσως μια στεναχώρια, λύπη για αυτό που θα αφήσω και το οποίο ήξερα, μια προσμονή, μια χαρά, μια αγωνία για αυτό που θα έρθει και δεν το ξέρω. Οπότε είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ερμηνεύσουμε και καλύτερα τις αντιδράσεις και τις δικές μας ως γονείς, αλλά και των παιδιών μας. Επίσης, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι οι μεταβάσεις δεν βιώνονται από όλους το ίδιο. Για κάποια οικογένεια, για κάποια μέλη της οικογένειας μπορεί να είναι κάτι που δεν το δίνω και μεγάλη σημασία, και για κάποια άλλα μέλη ή κάποιες άλλες οικογένειες γενικότερα να βιώνονται πιο δραματικά, πιο δύσκολα. Και σε αυτό, γιατί θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε πώς βιώνουμε, και επειδή επηρεάζει πάρα πολύ ο τρόπος που εμείς ως γονείς βιώνουμε διάφορες μεταβάσεις και αλλαγές στη ζωή μας, γιατί όλοι, αυτό είναι άλλωστε η ζωή, έτσι, συνεχώς περνάμε και εξελισσόμαστε και αλλάζουν πράγματα. Φεύγουμε από την ανήλικη ζωή, μπαίνουμε στην ενήλικη, αλλάζουμε περιοχή, αλλάζουμε δουλειά. Εξαρτάται δηλαδή από το κοινωνικό περιβάλλον, από την οικογένεια, πώς θα μας επηρεάσει αυτή η μετάβαση, πώς θα επηρεάσει το παιδί. Βέβαια, πάρα πολύ. Και ίσως αυτό θα μπορέσουμε να το καταλάβουμε βάζοντας στο μυαλό μας και συγκρίνοντας δύο εντελώς διαφορετικές οικογένειες. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, μία οικογένεια όπου οι γονείς είναι στρατιωτικοί και χρειάζεται κάθε λίγα χρόνια να μεταφέρονται και να μετακομίσουν σε άλλη περιοχή. Καινούριο σπίτι, καινούριους φίλους, καινούριο πλαίσιο, καινούρια γειτονιά. Τα παιδιά τα οποία θα μεγαλώσουν μέσα σε αυτή την οικογένεια μπορεί να αποκτήσουν μεγαλύτερη αντοχή ή μπορεί να κουραστούν από τις αλλαγές και να μην θελήσουν ποτέ στη δική τους τη ζωή να κάνουν αυτές τις αλλαγές. Εξαρτάται πώς θα βιώσουν αυτά τα βιώματα και πώς θα ζήσουν όλες αυτές τις αλλαγές. Και πάμε στην άλλη πλευρά, όπου έχουμε μια οικογένεια όπου οι γονείς μεγαλώνουν και ζουν στην γειτονιά που οι ίδιοι βρισκόταν ως παιδιά, και εκεί μεγαλώνουν και τα δικά τους τα παιδιά και δεν έχουν φύγει ποτέ. Και ίσως και ποτέ να μην φύγουν από τη γειτονιά αυτή. Τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο που οι ίδιοι φύτευσαν και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν δεν έχουμε τις εμπειρίες και τα βιώματα που έχει η προηγούμενη οικογένεια. Άρα λοιπόν ενδέχεται, μαζί φυσικά και με άλλα χαρακτηριστικά, οι μεταβάσεις έτσι να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικό αντίκτυπο στα μέλη της οικογένειας σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Και επειδή είναι φυσικό να υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα, ακούμε τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο που έχουν προσμονή να πάνε στο μεγάλο σχολείο. Ειδικά αν στο μεγάλο σχολείο είναι και κάποιο μεγάλο αδερφάκι, τότε ενδεχομένως να βιάζονται να πάνε εκεί, αλλά ταυτόχρονα τα πιάνουμε και σε κάποιες άλλες στιγμές που λένε «Ναι, αλλά άμα χάσω τους φίλους μου», και στεναχωριούνται. Αυτές λοιπόν οι αντιθέσεις είναι πολύ λογικές και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μετάβαση έχει συγκεκριμένα στάδια. Μέχρι το καινούριο που θα βιώσει κανείς να γίνει παλιό, να γίνει καθημερινότητά του, έχει μία εξέλιξη, έχει μία διαδικασία. Μάλιστα, μην σας φανεί παράξενο ότι έχουμε παιδιά που έρχονται από τους παιδικούς σταθμούς στο νηπιαγωγείο ή πηγαίνουν στο δημοτικό
που είναι και πιο ευάλωτες ηλικίες εκεί, που βιώνουν το μόνιμο της αλλαγής το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο και όχι το Σεπτέμβριο που ξεκινάει η σχολική χρονιά. Άρα λοιπόν γνωρίζοντας ότι η μετάβαση έχει μία εξελικτική πορεία και δεν είναι κάτι, τουλάχιστον αυτή η μετάβαση του σχολικού περιβάλλοντος που γίνεται απότομα και ότι μέσα της έχει αμφιθυμικά ανάμεικτα συναισθήματα, μας βοηθάει να βοηθήσουμε και αλλιώς το παιδί μας. Ανάμεικτα είπατε συναισθήματα. Ναι. Διάφορα μπορεί να βιώνει το παιδί, έτσι. Ναι. Και οι γονείς. Και οι γονείς. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν το νηπιαγωγείο, να δούμε λιγάκι πώς μπορούμε να επιτύχουμε μία σωστή μετάβαση, από ποιες προϋποθέσεις δηλαδή εξαρτάται και τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα παιδί για να μπορέσει να φύγει από το νηπιαγωγείο και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του δημοτικού σχολείου, γιατί αλλάζει εντελώς το μαθησιακό πλαίσιο, θα πρέπει να έχει καταρχήν κάποιες προϋποθέσεις. Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές, το να έχουμε μία ολόπλευρη ανάπτυξη, είτε στο γνωστικό, είτε στο γλωσσικό, στο κοινωνικό συναισθηματικό, στο κοινωνικό κινητικό τομέα, είναι βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει ένα παιδί να ανταποκριθεί και να μεταβεί στη νέα πραγματικότητα, η οποία έχει εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις πλέον από το ίδιο, από ό,τι το νηπιαγωγείο. Πέρα όμως από αυτές, από την ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς, το παιδί θα αρχίσει να αποκτά και άλλες δυνατότητες που έχουν να κάνουν με την οργάνωση του έργου, με την εκτέλεση του έργου αυτού, παράδειγμα τη σχολική μελέτη, την ικανότητα να θυμάμαι τα καθήκοντά μου, την ικανότητα να αξιολογώ αυτό που κάνω, είναι σωστό και να αυτοδιορθώνομαι, αρχίζει δηλαδή και αποκτά και άλλες υπευθυνότητες. Οπότε όσο πιο καλά είναι ένα παιδί σε αυτό, τους τομείς της ανάπτυξης και στις δεξιότητες, είναι ένα στοιχείο το οποίο βοηθάει να μπορέσει το παιδί να ανταποκριθεί στο δημοτικό σχολείο, το οποίο ξεκινά και έχει μεγάλη διαδρομή. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν αυτά τα πράγματα και αν το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το δημοτικό, πολλές φορές κάνουν και επισκέψεις στην πρώτη τάξη. Οπότε τα παιδιά αποκτούν μία εικόνα για το πώς θα είναι η σχολική τάξη στο δημοτικό, που είναι διαφορετική από ό,τι στο νηπιαγωγείο. Μπορεί να συνομιλήσουν με κάποια παιδιά της πρώτης τάξης που τα είχαν την προηγούμενη χρονιά μαζί τους στα νήπια, γιατί εκείνα ήταν νήπια και τα παιδιά τα οποία επισκέπτονται τώρα ήταν προνήπια. Οπότε μπορεί να βρέθηκαν μαζί για μία χρονιά. Αν τυχόν δεν υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα, καλό είναι οι γονείς να δώσουν μια εικόνα του νέου χώρου που το παιδί τους θα πάει. Και αυτό μπορούν να το κάνουν με μια απλή επίσκεψη, περίπατο, συνήθως είναι το σχολείο της γειτονιάς. Αν δεν είναι το σχολείο της γειτονιάς, το επισκεπτόμαστε. Μπορούμε να πάρουμε μαζί μας το παιδί την ημέρα της εγγραφής για να έχει μια εικόνα και του εσωτερικού χώρου, όπου μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Ίσως να πάνε μαζί με το γονιό και να δούνε και την πρώτη τάξη, τι υπάρχει στους τοίχους. Μπορεί να υπάρχουν καρτελίτσες με γράμματα ή με αριθμητικά σύμβολα, αριθμούς, κάτι διαφορετικό και να δοθεί αυτό ως ερέθισμα για να συζητήσουν και εκεί μέσα να μιλήσουν και για τα συναισθήματα τα οποία υπάρχουν και από τις δύο πλευρές. Να έρθει ουσιαστικά σε επαφή το παιδί με το δημοτικό. Ακριβώς. Για να γίνει πιο ομαλή η μετάβαση. Και έρχεται στο δημοτικό το παιδί, τα συναισθήματα που μπορεί να έχει. Όπως είπαμε και πρωτήτερα, υπάρχουν παιδιά τα οποία πολύ εύκολα και με πολύ μεγάλη χαρά μπαίνουν σε αυτό όλο το καινούριο που θα ξεκινήσει. Υπάρχουν παιδιά που θα πάμε όμως στον αγιασμό και θα τα δούμε να είναι αγκαλιασμένα από τη φιβούστα ή το παντελόνι του μπαμπά και να δυσκολεύονται να αποχωριστούν γιατί νιώθουν ότι φοβούνται. Σε αυτό που θα βοηθήσει ο εκπαιδευτικός. Σε αυτό όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι, γνωρίζουν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τα παιδιά το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν την πρώτη τάξη είναι ακόμα νήπια. Αυτό γνωρίζουν. Γνωρίζουν την πραγματικότητα που έχουν βιώσει στο νηπιαγωγείο. Το νηπιαγωγείο είναι για αυτά τα παιδιά το σχολείο. Βρισκόμενοι λοιπόν σε ένα καινούριο πλαίσιο, θα βιώσουν πολλές αλλαγές, τις οποίες θα τις δούμε λίγο και τις οποίες φυσικά τις γνωρίζουν και οι εκπαιδευτικοί, αλλά καλό είναι να τις γνωρίζουν και οι γονείς. Καταρχήν υπάρχουν διακριτά μαθήματα.
στο νηπιαγωγείο υπήρχαν οι ελεύθερες γωνιές και οι οργανωμένες γωνιές. Το παιδί έπαιζε με όλα τα παιχνίδια και μπορούσε να μετακινηθεί με μεγαλύτερη άνεση μέσα στην τάξη. Στην πρώτη δημοτικού αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν συγκεκριμένη θέση, κάθεται συνήθως με συγκεκριμένα παιδιά. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο πότε θα κάνουμε γλώσσα, πότε θα κάνουμε μαθηματικά, πότε θα κάνουμε μελέτη περιβάλλοντος. Υπάρχουν τα διαλύματα με μια άλλη μορφή από αυτή την οποία το παιδί βίωνε στο νηπιαγωγείο. Για παράδειγμα, στο νηπιαγωγείο υπάρχει η ώρα του φαγητού, όπου όλα τα παιδιά τρώνε μέσα στην τάξη. Αυτό δεν υπάρχει στο δημοτικό. Στα διαλύματα λοιπόν τα παιδιά θα ξέρουν ότι εκείνη την ώρα που θα παίξουν, εκείνη την ώρα θα πρέπει κιόλας να φάνε. Και γι' αυτό τις πρώτες μέρες και τον πρώτο καιρό τα παιδιά μπορεί και να ξεχάσουν να φάνε ή να νομίζουν ότι θα υπάρξει ώρα φαγητού έτσι, στο σχολείο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία σιγά σιγά θέλουν τα παιδιά το χρόνο τους για να τα καταλάβουν και επειδή αυτά τα γνωρίζει ο εκπαιδευτικός, τους δίνει πάντοτε το χρόνο να μπορέσουν να ενσωματωθούν στις νέες συνθήκες. Πρέπει να τα καταφέρουν οπότε σε όλες αυτές τις αλλαγές. Ναι. Είναι αρκετές, ειδικά για ένα παιδί από τον νηπιαγωγείο στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Ναι. Είναι αρκετά δύσκολο αυτό. Έτσι. Και δύο ακόμη μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτή τη μετάβαση είναι τα διαλύματα. Δηλαδή, στο νηπιαγωγείο συνήθως υπάρχει μία αναλογία ενός εκπαιδευτικού με 20-25 παιδιά το πολύ. Στα διαλύματα του δημοτικού υπάρχουν εκπαιδευτικοί που είναι σε εποπτεία την ώρα του διαλύματος έξω, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή η αναλογία. Οπότε το παιδί θα πρέπει να μάθει σιγά σιγά να διαχειρίζεται τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν με τους συμμαθητές του πιο αυτόνομα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι όταν λέμε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, να μην στεκόμαστε στο αν ξέρει τους αριθμούς ή τα γραμματάκια ή αν μπορεί να γράφει το όνομά του, γνωρίζει τα χρώματα, τα ζώα κτλ. Αλλά να βλέπει ο γονιός και ο εκπαιδευτικός κατά συνέπεια και το κοινωνικό συναισθηματικό κομμάτι. Παιδιά τα οποία μπορεί να δείξουν μία ανοριμότητα στο πώς θα διαχειριστούν μία διένεξη που μπορεί να προκύψει ή μία συνεργασία ή το πώς κάνω φίλους μπορεί να έχουν μία μικρή δυσκολία στο διάλειμμα, στο δημοτικό. Και γι' αυτό οι παιδιά τα οποία ντρέπονται. Αυτό μπορεί να είναι λίγο πιο έντονο στο δημοτικό σχολείο, ειδικά τον πρώτο καιρό, μέσα στην τάξη, αλλά κυρίως έξω στο διάλειμμα. Εκεί είναι το πιο δύσκολο σημείο, γιατί μέσα στην τάξη υπάρχει πάλι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος μπορεί να ρυθμίσει αυτές τις καταστάσεις. Έξω στο διάλειμμα όμως, το παιδί μπορεί να αποκόβεται ή να θλίβεται ή να απομακρύνεται. Ή, αν έχει άλλη ιδιοσυγκρασία, μπορεί να γίνεται πιο επιθετικό, πιο βίαιο, να πηγαίνει πιο έντονο. Να ψάξει να βρει φίλους και αυτό να το φέρνει σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός της τάξης να γνωρίζει πώς τα πρωτάκια συμπεριφέρονται και την ώρα του διαλύματος και ο γονιός όταν ζητά ενημέρωση από τον εκπαιδευτικό για το πώς το παιδί του τα πάει, να μην παραμένει μόνο στις σχολικές εργασίες, αλλά και στον τρόπο που συμπεριφέρεται και κοινωνικοποιείται. Αυτό σίγουρα προϋποθέτει συνεργασία γονέα με εκπαιδευτικό. Βέβαια. Και πρέπει ο γονέας να πλησιάσει το παιδί με κάθε τρόπο. Να καταλάβει, να μιλήσει όταν γυρίσει στο σχολείο, να συζητήσει μαζί του. Για να μπορέσει να καταλάβει πώς νιώθει, το συναισθηματικό του κόσμο. Έτσι. Και σε συνεργασία μετέπειτα με τον εκπαιδευτικό να μπορέσουν να βρούνε μια λύση αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γιατί είναι και το θέμα της κοινωνικοποίησης στο σχολείο μέσα με τα άλλα τα παιδάκια. Δίνουμε πάντοτε χρόνο και επίσης ως γονείς να μην μας πιάνει πανικός αν μας πει το παιδί μας ότι δεν έχει φίλους ή ότι δεν το παίζουν ή ότι το κοροϊδεύουν ή όλα αυτά τα πράγματα που λέγονται, γιατί μπορεί τα πράγματα να μην είναι και έτσι. Ναι, πολλές φορές σε αυτή την ηλικία τα παιδιά λίγο τα παραλένε, τα διωγγώνουν, τα φαντάζονται, έχουν και έντονη φαντασία και έναν κόσμο
ιδιαίτερα αν προέρχονται από ένα περιβάλλον που συζητούν, διαβάζουν βιβλία, έτσι, αναπτύσσουν διάφορα. Ή να τους μείνει από μια ψυμαχία ναι. μόνο το δυσάρεστο μέρος που προκλήθηκε από τον απέναντι και όχι από εμένα. Ακριβώς. Έτσι δεν έχουν ακόμα την ικανότητα της κρίσης τόσο καλά. Είναι ακόμα μέσα στο εγωκεντρικό στάδιο που δεν μπορούν να δουν τη θέση του άλλου. Πρέπει να είναι σε θέση, σας διακόπτω, πάντοτε, έτσι, να τα διακρίνει αυτά και ο εκπαιδευτικός και ο γονέας. Ναι. Να αναπτύξει όλες αυτές τις δεξιότητες, να καταλαβαίνει το παιδί του κάθε φορά που υπερβάλλει. Ναι, πρέπει. Ναι. Γιατί αλλιώς δημιουργούνται εντυπώσεις, επειδή φυσικά ως γονείς στεναχωριόμαστε πολύ όταν μας λέει το παιδί μας κάτι δυσάρεστο που του συνέβη. Οπότε πριν εναντιωθούμε, πριν έτσι θυμώσουμε, πριν πάμε να δούμε τι γίνεται, ας δούμε και την πλευρά του εκπαιδευτικού. Κυρίως να έχουμε ψυχραιμία. Σίγουρα, σίγουρα. Ψυχραιμία σε όλα, χωρίς φόβο, όλα. Αντιμετωπίζονται. Ναι, όλα λύνονται. Και εδώ λοιπόν θέλω να προτρέψω τους γονείς να κάνουν μια ανοιχτή επικοινωνία με τους δασκάλους, τις ώρες φυσικά που ο δάσκαλος έχει δώσει. Και αυτό είναι σημαντικό να το προσέξουμε, γιατί είναι δύσκολο ως γονείς, όταν ο δάσκαλος παραδίδει τα παιδιά στους γονείς, στην πρώτη τάξη, όλοι έχουμε την αγωνία να μάθουμε πώς το παιδί μας τα πήγε. Εκείνη την ώρα όμως ο δάσκαλος, αυτό που πρέπει να προσέξει είναι να παραδώσει με ασφάλεια τα παιδιά στους γονείς. Δεν μπορεί να απαντάει σε ερωτήσεις πώς θα πήγε σήμερα ο Γιώργος ή πώς θα πήγε η Άννα. Γι' αυτό οι εκπαιδευτικοί δίνουν συγκεκριμένες ώρες που μπορούμε είτε τηλεφωνικά είτε από κοντά να τους βρούμε και εκεί να πάμε με ένα πνεύμα συνεργασίας και να πούμε ότι εμείς πήραμε αυτή την πληροφορία. Πράγματι συμβαίνει, έχετε δει κάτι, όχι να πάμε να ζητήσουμε το λόγο γιατί δεν πρόσεξε το παιδί μας την ώρα του διαλύματος και έγινε εκείνο ή το άλλο ή δεν ξέρω τι. Αυτό στείνει μια θετική συνεργασία και δεν βάζει τον εκπαιδευτικό και το γονιό σε στάση άμυνας μεταξύ τους. Έτσι, και τους βοηθάει ο ένας με τον άλλο να συνεργαστούν γιατί το επίκεντρο είναι το παιδί. Οπότε παραλαμβάνουμε το παιδί μας την ώρα που μας το δίνει ο δάσκαλος και αν έχουμε οποιαδήποτε απορία που θέλουμε να το συζητήσουμε μαζί του, το κάνουμε στις ώρες που πραγματικά μπορεί να μας ακούσει με ένα πνεύμα συνεργασίας και διαφάνειας. Να ευκολύνουμε και το έργο του δασκάλου. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Και ένα δεύτερο που θέλω να πω που είναι πολύ σημαντικό και που πολλές φορές και εμείς ως γονείς δεν είμαστε προετοιμασμένοι στο καινούριο ξεκίνημα του δημοτικού σχολείου, είναι ότι στο νηπιαγωγείο το παιδί μας δεν είχε υποχρεώσεις το απόγευμα. Ερχόταν στο σπίτι και ο χρόνος ήταν ελεύθερος. Τόσο για το ίδιο όσο και για εμάς. Από την πρώτη δημοτικού όμως ξεκινάει η σχολική μελέτη στο σπίτι. Εδώ λοιπόν για να βοηθήσουν οι γονείς τα παιδιά να έχουν μια ομαλή μετάβαση, θα πρέπει να ξέρουν και να καθορίσουν το ρόλο τους. Ο γονιός δεν θα πρέπει να είναι αυτός που θα ανοίξει την τσάντα του παιδιού, θα αρχίσει να βγάζει τα τετράδια και τα βιβλία και να ψάχνει να βρει ποια είναι τα καθήκοντα της επόμενης μέρας. Θα πρέπει να βοηθήσει το παιδί να το κάνει μόνο του αυτό. Γιατί στην τάξη μέσα θα είναι μόνο του. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία, και πάντοτε το κοιτάζω αυτό όταν είναι στην πρώτη δημοτικού, όταν έχω να κάνω κάποια αξιολόγηση, που του λέω για δείξε μου τι έχει η τσάντα σου μέσα. Και δεν μπορούν να μου περιγράψουν ποιο τετράδιο είναι γιατί ή ποιο βιβλίο είναι της γλώσσας ή των μαθηματικών. Έτσι. Αυτό που θίξατε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει έτσι να το δούμε ιδιαιτέρως αυτό το θέμα. Τι θα λέγαμε στους γονείς, πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, να τα βάζουν όρια, να αναλάβουν τις ευθύνες κυρίως, τις δικές τους, τι υποχρεώσεις έχουν. Να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναλάβουν τις καινούργιες ευθύνες που ξεκινούν. Μπορεί ένα παιδάκι να θέλει μία εβδομάδα. Αυτό εξαρτάται λίγο το πώς και ο δάσκαλος ορίζει τα καθήκοντα. Άλλο μπορεί να θέλει τρεις μήνες. Σίγουρα όμως δεν γινόμαστε ούτε δάσκαλοι, δηλαδή δεν διδάσκουμε το παρακάτω μάθημα. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό αυτό, αλλά επειδή το έχω δει να συμβαίνει, γι' αυτό και το αναφέρω. Πολλοί γονείς έχουν την αγωνία ότι το παιδί θα μπορέσει να καταλάβει και να προσέξει καλύτερα το δάσκαλο, εάν ξέρει τι μάθημα θα ακολουθήσει. Όχι, την καινούργια γνώση τη δίνει ο δάσκαλος και μόνο ο δάσκαλος, γιατί αλλιώς μπορεί να υπάρχει σύγχυση στον τρόπο που ένας γονιός θα τη δείξει. Και επίσης ο γονιός αυτό που κάνει είναι να εκπαιδεύσει
το παιδί στο νέο του ρόλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η τσάντα του παιδιού είναι δική του ευθύνη από την πρώτη δημοτικού. Μπορεί ο γονιός να χρειαστεί να καθοδηγήσει, δηλαδή να πάρει στην αρχή το πρόγραμμα και να δούνε μαζί με το παιδί αν όλα τα βιβλία και τα τετράδια είναι μέσα, αλλά με στόχο σιγά σιγά να φεύγει ο ίδιος από αυτή τη διαδικασία. Το ίδιο και με τα καθήκοντα. Πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί να καταλάβει πώς να διαχειρίζεται αυτές τις υποχρεώσεις και όχι να τις κάνουμε εμείς για εκείνο. Και σιγά σιγά θα μάθει από μόνο του πλέον να διαχειρίζεται όλα τα θέματα του. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος που επίσης κάποιες φορές το βλέπουμε, ο γονιός να είναι στο τηλέφωνο ή στα μηνύματα, τι έχουμε για αύριο στη γλώσσα, πόσες ασκήσεις μαθηματικών πρέπει να κάνουμε, και αυτό είναι υποτιμητικό και για το ίδιο το παιδί, αλλά και ψυχοφθόρο και για το γονιό. Πολλές φορές θεωρώ ότι δεν μπορούν οι ίδιοι γονείς να διαχειριστούν το άγχος τους, το ενδιαφέρον που έχουν για τα παιδιά και το περνάνε στα ίδια τα παιδιά. Ίσως οι γονείς πρέπει λίγο να αρχίσουν να το βλέπουν έτσι, να το διαχειρίζονται αυτό το άγχος, για να μπορέσουν να βοηθήσουν και τα παιδιά. Πολύ σωστά το είπατε. Γι' αυτό για μένα η ερώτηση αν ένα παιδί είναι έτοιμο να ξεκινήσει την πρώτη δημοτικού, θα πρέπει να έχει και δεύτερο σκέλος αν ο γονιός είναι έτοιμος να ξεκινήσει το παιδί του πρώτη δημοτικού. Αν έχει δηλαδή καταλάβει ότι το παιδί του μεγάλωσε και θα βρεθεί μπροστά σε νέες απαιτήσεις που θα πρέπει να το υποστηρίξει τόσο όσο χρειάζεται και όχι περισσότερο. Και ερχόμαστε στην εφηβεία, η είσοδο στην εφηβεία. Πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Φυσικά δεν προλαβαίνουμε σε μία εκπομπή, δεν προλαβαίνουμε. Ακριβώς. Σε παραπάνω εκπομπές δεν προλαβαίνουμε να το αναπτύξουμε αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, τι θα λέγαμε στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς που τα παιδιά τους τώρα θα μπουν στο γυμνάσιο. Είσοδος στο γυμνάσιο. Ναι, είσοδος στο γυμνάσιο. Τι θέματα έτσι αρχίζουν, τι προβλήματα, πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Γιατί είναι και αρκετό το άγχος. Μετά μπαίνουμε στα θέματα των Πανελληνίων. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, τι σημαίνει αυτή η είσοδος? Αν έχουμε δουλέψει καλά όλο το δημοτικό, και όταν εννοώ καλά, πάλι θα το τονίσω να μην παραμείνουμε στο γνωστικό κομμάτι, αλλά και στο κοινωνικο-συναισθηματικό, δηλαδή τα παιδιά να έχουν φίλους. Που ενδεχομένως με αυτούς τους φίλους θα συνεχίσουν μετά και στο γυμνάσιο, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Και θέλω εδώ να τονίσω κάτι στους γονείς και να πω ότι το κοινωνικο-συναισθηματικό, το κοινωνικό μάλλον κομμάτι και το πώς τα παιδιά μας αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες έχει, αν μπορούσα να το πω έτσι, μια ημερομηνία λήξης στο πώς εμείς μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Στο δημοτικό, συνήθως για να βρεθούν τα παιδιά να παίξουν, το κανονίζουν οι γονείς. Μπαίνοντας όμως το παιδί στο γυμνάσιο, που αποκτά μια μεγαλύτερη αυτονομία, αρχίζει ο δικός μας ρόλος και γίνεται όλο και πιο μικρός. Στην πρώτη γυμνασίου υπάρχει ακόμα το άγχος από αρκετούς γονείς και από αρκετά παιδιά, οπότε οι οικογένειες βρίσκονται λίγο πιο κοντά στο να μπορέσουν να κανονίσουν στον ελεύθερο χρόνο τα παιδιά να βρεθούν. Καθώς όμως περνάει ο χρόνος και τα παιδιά αυτονομούνται, αυτά τα κανονίζουν τα παιδιά μεταξύ τους πλέον. Έτσι, δεν μπορεί στην τρίτη γυμνασίου ένας γονιός να κανονίζει πότε θα βρεθεί το παιδί του με ένα άλλο παιδί. Έτσι. Οπότε, αν ένα παιδάκι είναι λίγο πιο μαζεμένο στο δημοτικό και έχει μια δυσκολία στο να βρει φίλους, του δίνεται του παιδιού και του γονέα στην πρώτη γυμνασίου μια καινούργια ευκαιρία, γιατί εκεί θα γνωρίσει και άλλα παιδιά που μπορεί να ταιριάξει πιο καλά, στο να μπορέσουν να βρεθούν μαζί και να αποκτήσουν την παρέα που θέλουν για να περνούν όμορφα, όχι μόνο για τα μαθήματα, αλλά και στην καθημερινότητα, στον ελεύθερο χρόνο. Εκεί λοιπόν ο γονιός μπορεί να προσπαθήσει να βρεθεί σε επικοινωνία και σε επαφή με τις οικογένειες που το παιδί κάνει παρέα με τα παιδιά τους και έτσι με αυτόν τον τρόπο να στηρίξει από αυτήν την πλευρά ακόμη καλύτερα το καινούριο ξεκίνημα της νέας παρέας και σιγά σιγά να αφήνει το παιδί του να αυτονομηθεί. Γιατί μετά από 2 χρόνια δεν θα μπορέσει αυτό το κομμάτι να το στηρίξει. Το γνωστικό μπορούμε να το στηρίξουμε ακόμη και στο πανεπιστήμιο να είναι τα παιδιά μας. Μπορούμε να κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα, φροντιστήρια, το στηρίζουμε. Το κοινωνικο-συναισθηματικό όμως, όσο το παιδί μας μεγαλώνει, τόσο είναι φυσικό και υγιές, έτσι, ο γονιός να απομακρύνεται. Τι
έχει να αντιμετωπίσει το παιδί στο γυμνάσιο και πώς... Γιατί πρέπει να το καταλάβει ο γονέας αυτό, ότι έχει κάποια θέματα, κάποια πράγματα να καταφέρει. Τι πρέπει να καταλάβει ο γονέας για να μπορέσει να το βοηθήσει, να είναι δίπλα του, να το σταθεί. Ναι. Θα πρέπει, επειδή μπαίνουμε και στην εφηβεία, οπότε και έχουμε και όλες τις σωματικές και τις ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές, σίγουρα θα πρέπει ο γονιός να δώσει περιθώριο στο παιδί να αρχίσει να διαμορφώνει σιγά σιγά έτσι την προσωπικότητά του. Βέβαια, ήδη αυτό έχει ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία, αλλά μπαίνοντας στην εφηβική ηλικία υπάρχουν και άλλα ερεθίσματα. Οπότε, το να μπορέσουμε να δώσουμε ένα περιθώριο αυτονόμησης στο παιδί μας είναι πολύ σημαντικό. Είτε αυτή η αυτονόμηση έχει να κάνει με τα μαθήματα, υπάρχουν κάποιοι γονείς που μπορεί στο γυμνάσιο ακόμα να λένε το μάθημα για να μπορέσει το παιδί ακουστικά να το ακούσει και να το μάθει. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν πρέπει να γίνεται σε αυτή την ηλικία. Εάν φτάσουμε σε αυτή την ηλικία και γίνεται αυτό, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά στη διάρκεια του δημοτικού. Θα πρέπει... Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνουμε τα παιδιά μόνα τους και περνάμε στο άλλο άκρο. Θα πρέπει να είμαστε κοντά στο παιδί μας με διακριτικό τρόπο. Γιατί είναι και η ηλικία εκείνη που αρχίζουν και μπαίνουν διάφοροι προβληματισμοί. Για το πώς ο κόσμος λειτουργεί, αρχίζουν να αναδύονται διάφορα υπαρξιακά προβλήματα, σκέψεις, προβληματισμοί, αγωνίες που ίσως δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί, οπότε εκεί θα πρέπει να έχουμε σταθερά, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα συγκρουσιακό περιβάλλον έντονο, αυτό που πρέπει να έχουμε σαν γονείς κατά νου, να έχουμε το διάβλο της επικοινωνίας με τα παιδιά μας ανοιχτό. Εάν κλείσει αυτός ο διάβλος, τότε είναι πολύ δύσκολο. Όχι μόνο για την ηλικία των 13 ετών, αλλά και για τα χρόνια τα οποία έρχονται. Άρα η επικοινωνία πολύ σημαντική. Ο διάβλος της επικοινωνίας να παραμείνει ανοιχτός παρόλες τις απογοητεύσεις που μπορεί να βιώσουμε σαν γονείς, τις ματαιώσεις, τις συγκρούσεις, τις απορρίψεις που μπορεί να έχουμε από το παιδί μας και την άλλη στιγμή μπορεί να μας αγαπάει, να μας αγκαλιάζει, έτσι να υπάρχουν δηλαδή όλες αυτές οι μεταβολές στο συναίσθημα. Θα πρέπει να οπλιστούμε με λίγη υπομονή. Με λίγη υπομονή και λίγο έτσι οι γονείς να πω και εγώ ότι μήπως πρέπει λίγο να κατεβαίνουμε, να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά μας με την επικοινωνία. Δηλαδή βλέπουμε κάποιες εξάψεις, το παιδί μας δεν φέρεται καλά, μας φωνάζει, εντάσεις λόγω της εφηβείας. Λίγο να χαμηλώνει ο γονέας, να κάνει υπομονή όπως λέτε και να είναι δίπλα στο παιδί. Ανά πάσα στιγμή. Πράγματι. Είναι το μυστικό για να τον έχει από κοντά τον έφηβο και να τον βοηθήσει, γιατί τον αγαπά πραγματικά. Και αυτό το μήνυμα της αγάπης πρέπει να είναι έντονο και να υπάρχει. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν οριοθετούμε, δηλαδή δεν δεχόμαστε τα πάντα από τα παιδιά, έτσι. Αλλά το μήνυμα της αγάπης πρέπει να είναι έντονο, τα παιδιά το νιώθουν, όλοι το νιώθουμε όταν υπάρχει αυτό το πολύ δυνατό και μοναδικό αίσθημα. Οπότε στην εφηβεία όπου οι επιρροές από συνομιλίκους και η αυτονομία είναι πιο μεγάλη και τα δύο μπορεί κάποιες φορές να οδηγήσουν σε αδιέξοδα. Εάν όμως το παιδί μας όλους αυτούς τους προβληματισμούς και τα αδιέξοδα έχει τη δυνατότητα να τα συζητήσει μαζί μας, τότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και άλλη ποιότητα στην καθοδήγηση. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό για να υπάρξει πρέπει να έχει προηγηθεί μία δουλειά προηγουμένως, έτσι ξαφνικά δεν μπορεί να γίνει. Εάν όμως για κάποιους λόγους δεν έχει επιτευχθεί, να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει, πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το δουλέψουμε και να γίνει μια προτεραιότητά μας στο ρόλο μας ως γονείς. Να κρατήσω λίγο αυτό που είπατε, ότι θέλει δουλειά από πολύ μικρή ηλικία μέχρι και στην εφηβεία. Τα αποτελέσματα φαίνονται δηλαδή στην εφηβεία, αν έχει γίνει δουλειά. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Υπομονή, επιμονή, αγάπη. 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 Και καλή επικοινωνία με τα παιδιά μας. Τους αγαπάμε τους νέους, τους προσέχουμε για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, γιατί ουσιαστικά καθορίζει η εφηβεία και το μέλλον των παιδιών. Τον ενήλικα. Θα βγει στην κοινωνία έτσι, και θα πρέπει να γίνει το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας, είναι το να τους δώσουμε το δώρο της αυτονομίας. Δεν θα είμαστε για πάντοτε δίπλα τους.
Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι... Να το καταλάβουν οι γονείς πρώτα. Ναι, ως γονείς. Πρώτα οι γονείς. Αυτό. Οπότε το μεγαλύτερο δώρο είναι το δώρο της αυτονομίας και αν αυτή η αυτονομία καλλιεργηθεί και δοθεί μέσα σε ένα πλαίσιο αγάπης, νομίζω ότι δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και που ήσασταν εδώ. Ήταν πολύ χρήσιμο όλο αυτό που μας είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!